Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε καταρχήν για την τιμή να μας παραχωρήσετε συνέντευξη παρά το βεβαρημένο πρόγραμμα. Είμαστε λίγες ώρες μετά την άφιξή σας από τη Ρώμη. Έχουμε νέα στα ενεργειακά τουλάχιστον ζητήματα. Ήταν ένα των θεμάτων η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης που συζητήθηκε, πάντα σε συσχετισμό με τις ανακαλύψεις στην περιοχή, είτε αυτές αφορούν το Λεβιάθαν, είτε το ΖΟΡ, είτε και τα ευρήματα στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό που έχει σημασία είναι η επανάληψη και από πλευράς των χωρών του Νότου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της διαφύλαξης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και της σημασίας που αποδίδεται πλέον στις ανακαλύψεις στην περιοχή για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Ήταν μια σημαντική, θα πρέπει να πω, σύνοδος, η οποία... Κύριε Πρόεδρε, η Γαλλία, η Ιταλία, οι οποίες εμπλέκονται στην όλη διαδικασία, πώς βλέπουν τις εξελίξεις όσον αφορά τις τουρκικές προκλήσεις, δηλαδή πόσον τις επηρεάζει ή τις απασχολεί το όλο θέμα? Δεν αντελήφθηκα να τις επηρεάζει ή να τις απασχολεί. Δεδομένη είναι ήδη την διενέργεια των ερευνών, απρόσκοπτα μάλιστα, χωρίς κανένα πρόβλημα, σε μια περιοχή η οποία μάλιστα αμφισβητείται έντονα από την Τουρκία. Τα ενεργειακά ζητήματα είναι στο επίκεντρο της προεκλογικής εκστρατείας. Μια δήλωσή σας για την ΑΟΣ έχει παρερμηνευθεί, όπως εσείς είπατε. Μήπως... Όχι όπως είπα, όπως ακριβώς το είπα. Αν κάνατε την ίδια δήλωση σήμερα, θα την κάνατε με τον ίδιο τρόπο, με την ίδια διατύπωση? Λαμβάνοντας υπόψη την τάση να διαστρέφεται το κάθε τι, θα ήμουν πολύ πιο προσεκτικός. Αλλά η δήλωση αποτελείται, όπως είπα και δημόσια, από δύο σκέλη. Η πρώτη που ήταν η θέση μας, η πάγια θέση δηλαδή της κυβέρνησης και του ιδίου βεβαίως προσωπικά, και η δεύτερη με ένα σκοπτικό τρόπο, η εν είδη ρητορικής, αν θέλετε, τοποθέτησης, δεν διατυπώθηκε ενδεχόμενα με τόση σαφήνεια ώστε να φαίνεται ότι το ρητορική, αλλά καταλήγοντας είπα ότι αυτό δεν αποτελεί παρά την θέση της Τουρκίας, η θεώρημα της Τουρκίας και όχι δικό μας, που ήταν σαφέστατη η αναφορά ότι επρόκειτο περί των όσων ισχυρίζεται η Τουρκία. Θα απέδιδα σε έναν παράνομο καθεστώς αποκλειστική οικονομική ζώνη, όταν ιδιαίτερα δηλώνω στο πρώτο μέρος της θέσης μας, που σαφέστατα έλεγα ότι ο φυσικός πλούτος ανήκει σε όλους τους νομίμους κατοίκους της Κύπρου. Μα ποιος είναι εκείνος που δια των ενεργειών του απέδειξε ότι εννοεί ακριβώς την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας εφ' όλης της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης? Τέλος πάντων, δεν θέλω να δίνω συνέχεια σε διαστροφές, με την έννοια δηλαδή της διαστρέβλωσης και της παρουσίασης ότι τάχα επαραχώρησα. Για το όνομα του Θεού. Όσον αφορά σε σχέση με τα ενεργειακά, το θέμα της οριοθέτησης της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με την Ελλάδα θα προχωρήσει, πού βρίσκεται, το συζητήσατε καθόλου με τον... Βεβαίως το συζητήσαμε. Αυτό είναι θέμα όμως που θα αποφασιστεί πότε θα κατατεθούν οι συντεταγμένες στα Ηνωμένα Έθνη, όταν και εφόσον κρίνουμε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή. Δεν θα προκαλέσουμε, με την έννοια, δεν είμαστε εκείνοι οι οποίοι θα επιδιώξουμε την πρόκληση της όποιας αντίδρασης από πλευράς Τουρκίας κατά τρόπον ασύμμετρο. Στόχος είναι η ενάσκηση των δικαιωμάτων και η αποφυγή των όποιων απαντήσεων στις προκλήσεις της Τουρκίας, έτσι ώστε να μπορούμε να πρόσκοπτα να υλοποιούμε τους ενεργειακούς μας σχεδιασμούς. Θέλω να ρωτήσω για την έκκληση Γκουτέρες να διαφυλαχθούν οι συγκλήσεις στο Κυπριακό. Σε ποιες συγκλήσεις αναφέρεται, κύριε Πρόεδρε? Αναφέρεται βεβαίως όχι στις συγκλήσεις της τελευταίας συνόδου στο Κράν Μοντάνα, αλλά στις συγκλήσεις που έχουμε επιτύχει από τις 15 του Μάη μέχρι και τις 6 Ιουλίου. Συγκλήσεις οι οποίες αναφέρονται στα διάφορα θέματα εσωτερικής τυχής, είτε αυτά είναι η συνταγματική δομή του κράτους, η λειτουργικότητα του κράτους, τα διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα θέματα που άπτονται του περιουσιακού, εκεί και όπου έχουμε συμφωνήσει, διότι υπάρχουν και σημαντικές διαφορές, όχι μόνο βεβαίως στο θέμα του περιουσιακού, αλλά και σε θέματα οικονομίας και σε θέματα δομής του κράτους, τρόπου λήψης αποφάσεων
είτε και του εδαφικού. Σε αυτές τις συγκλήσεις αναφέρεται. Βεβαίως, την ίδια ώρα οι συγκλήσεις είναι εκεί, αλλά υπάρχουν και διαφορές που πρέπει να γεφυρωθούν, που πρέπει να γίνει, να ολοκληρωθεί η όλη διαβούλευση, έτσι ώστε να έχουμε μια συνολική συμφωνία. Και να υπενθυμίσω ότι τίποτε δεν συμφωνείται αν δεν συμφωνηθούν όλα. Ο ανθυποψήφιος σας, Νικόλας Παπαδόπουλος, ανέφερε ότι εάν εκλεγεί την επομένη των προεδρικών, εάν είναι εκείνος πρόεδρος, θα αναλάβει πρωτοβουλία να συναντηθεί με τον κύριο Γκουτέρες για μια νέα ενέναρξη των συνομιλιών και του διαλόγου. Είναι κάτι που δεν κάνατε εσείς? Με βάση, φαντάζομαι, την νέα στρατηγική, έτσι. Ναι. Με βάση την νέα στρατηγική, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, θα αποσυρθούν όλα όσα, οποιασδήποτε προτάσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς. Υποχωρήσεις τις βαφτίζει ο κύριος Παπαδόπουλος? Ναι, καλά, ναι. Δεν θα ασχοληθώ με τους χαρακτηρισμούς που αποδίδει ο κύριος Παπαδόπουλος. Απλά, εάν έκαμε μια αναδρομή στο παρελθόν για να δει ποιοι και τι προτάσεις υπέβαλαν, ενδεχόμενα να απέφευγε την προσβολή και προς τον πατέρα του. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Εκείνο που λέω είναι, θα πάει στο Γενικό Γραμματέα, θα του πει ότι ανακαλεί τις οποιασδήποτε προτάσεις ή υποχωρήσεις, όπως τις αποκαλεί, και αναμένει ότι ο Γενικός Γραμματέας θα ενθουσιαστεί και θα πει, ναι, ξεκινούμε από την αρχή. Σε μια τέτοια περίπτωση, κύριε Πρόεδρε, επειδή αυτό της απόσυρσης θεμάτων κλπ. Πάει και έρχεται κατά καιρούς, πόσο επικίνδυνο μπορεί να είναι σε ό,τι αφορά τις συνομιλίες για τον Κυπριακό, δηλαδή? Κοιτάξτε, να ρισκάρει κάποιος να αποσύρει τις προτάσεις? Η τυχόν απόσυρση των προτάσεων μας, ή ιδιαίτερα η ανάκληση των συγκλήσεων, το μόνο που θα επιτύχει είναι τον τερματισμό της προσπάθειας του Γενικού Γραμματέα. Είναι τυχαία η αναφορά στην έκθεση? Και λαμβάνονται υπόψη αυτά που καταγράφονται από τα Ηνωμένα Έθνη? Εκείνο που έχουμε υποχρέωση είναι να καταβάλουμε το άπαντον δυνάμεο μας, με όλη την καλή θέληση, με όλη την αποφασιστικότητα, για να δούμε τις πραγματικές προθέσεις της τουρκοκυπριακής και τουρκικής πλευράς. Πώς ξεπερνούνται τα προβλήματα που υπάρχουν και οι διαφορές που υπάρχουν. Και εκεί είναι που πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας. Με στόχο πάντα τη δημιουργία ενός κράτους που να μπορεί να λειτουργήσει, που να μπορεί να έχει διάρκεια, που θα είναι τέτοιες οι εγγύσεις για την υλοποίηση των όσων θα συμφωνηθούν, που να δίδουν ασφάλεια και στους Ελληνοκυπρίους ότι το κράτος μετεξελίσσεται, αλλά δεν θα κινδυνεύει να καταρρεύσει η όποια συμφωνία την επομένει, και να ζουν εις την αβεβαιότητα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι αυτό που προσπαθούμε και προσπαθήσαμε, και είναι εδώ που υπάρχουν και τα όρια των όποιων υποχωρήσεων, προκειμένου να διασφαλίσουμε ακριβώς αυτό το λειτουργικό και βιώσιμο κράτος, αλλά πέραν και πάνω απ' όλα και το ανεξάρτητο και κυρίαρχο ευρωπαϊκό κράτος. Τον τελευταίο καιρό πήγε στο τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Όλο έναν και κορυφώνουν τα μηνύματα ότι είναι καιρός να συζητηθεί μια άλλη μορφή λύσης πέραν της διζωνικής δικοινωτικής ομοσπονδίας, και επανέρχεται πάντα το θέμα των δύο κρατών. Συζητήθηκε ουδέποτε, ακόμη και πίσω από κλειστές πόρτες, για τις οποίες μπορεί να κατηγορηθήκατε ότι το συζητήσατε, τέθηκε ουδέποτε τέτοιο ζήτημα? Μα είναι δυνατόν να διαπραγματεύεσαι για να, και να υποβάλεις προτάσεις οι οποίες ήθελαν να, κάτω από συγκεκριμένους όρους πάντοτε, να βοηθήσουν έτσι ώστε να επιτευχθεί μια λύση, και την ίδια ώρα να συζητάς κάτι άλλο? Και θα ανέμενες ότι το δυνατόν να γίνουν αποδεκτές ή ότι η άλλη πλευρά? Αντίθετα, ο στόχος της άλλης πλευράς ή της Τουρκίας τουλάχιστον, δεν λέω του κυρίου Ακιντζή, εις τα πρώτα στάδια, δεν γνωρίζω, μετά από την πάροδο του χρόνου, εάν οι θέσεις που εξέφραζε, που πόρο απήχαν από τις αρχικές, ήταν πλέον το αποτέλεσμα της επίδρασης που ασκεί η Τουρκία πάνω στην τουρκοκυπριακή ηγεσία. Είτε λέγεται παράνομη κυβέρνηση, διοίκηση, είτε παράνομος εκπρόσωπος που αποκαλείται πρόεδρος του μορφώματος. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ρωτήσω πώς θα υπερβείτε εαυτό σε μια νέα πενταετία, απαλλαγμένος από μέα κούλπα που είπατε στο παρελθόν? Ακούστε να δείτε. Δεν πράττει λάθη εκείνος που δεν κάνει τίποτε. Το θέμα είναι
εάν τα λάθη που έγιναν έχουν ζημιώσει το κράτος, το δημόσιο ή όχι, ή την ελληνοκυπριακή πλευρά. Το mea culpa πάντα θα πρέπει να είναι στο στόμα του κάθε πολιτικού από την ώρα που βρίσκεται εν ενεργεία, παίρνει αποφάσεις και βεβαίως αναλαμβάνει και τις ευθύνες. Δεν διανοούμε ότι έχω το αλάθητο ή ότι είμαι ο αλάνθαστος. Είναι φυσικό να γίνονται λάθη. Το θέμα είναι να τα αναγνωρίζεις και να διορθώνεις. Κύριε Βέβαια, επειδή έχετε ήδη μια πενταετία και γνωρίζετε τι κάνατε, πού βρισκόσαστε, πού είσαστε κλπ. Η νέα πενταετία, έχετε καλύτερες στοχεύσεις για το πού θα κινείτε στα διάφορα θέματα που θα έρθουν. Ότι έχουμε βάλει στερές βάσεις για να μπορεί να υλοποιήσουμε προγραμματισμούς που ήδη έχουν προδιαγραφεί είτε μέσα από εθνικές στρατηγικές που έχουν υιοθετηθεί, είτε από νομοσχέδια για εξυγχρονισμό που έχουν κατατεθεί, πιθανόν να έχουν απορριφθεί, άλλα που ετοιμάστηκαν κλπ. Δηλαδή είναι προδιαγεγραμμένη η επόμενη πενταετία με περαιτέρω προσπάθεια μέσα είτε από νέες φορολογικές ελαφρύνσεις, είτε μέσα από κίνητρα να προσελκύσουμε έναν άλλο μοντέλο οικονομίας που κύρια στόχευσή του θα είναι η έρευνα, η καινοτομία, οι νεοφυείς επιχειρήσεις, έτσι ώστε να καταστήσουμε την Κύπρο και λόγω γεωγραφικής και γεωστρατηγικής σημασίας ένα κέντρο έρευνας και τεχνολογίας. Έχουμε ήδη επενδύσει πέραν των 400 εκατομμυρίων, αλλά ο στόχος είναι οι περαιτέρω επενδύσεις στον τομέα αυτό, η αξιοποίηση της βιομηχανίας που δημιουργείται με τον φυσικό πλούτο κλπ. Και ένας επαναπροσανατολισμός της παιδείας και της ιδιαίτερα του επαγγελματικού προσανατολισμού, έτσι ώστε να επιλέγονται επαγγέλματα ή η επιλογή σπουδών που να ανταποκρίνεται στη ζήτηση. Δηλαδή πρέπει να συζεύξουμε εκπαίδευση με αγορά. Και προς αυτήν την κατεύθυνση και τα μεταλλικιακά σχολεία τα οποία δίδουν μια επιπλέον επιμόρφωση, αλλά και η δημιουργία ανώτερης τεχνολογικής σχολής όπως ήταν το ΆΤΙ, ήδη με δωρεάν κάποιου φίλου Ρώσου θα ανεγερθεί στη Λεμεσό μια ανάλογη σχολή, νομίζω ότι θα υπάρξει και ο σωστός επαγγελματικός προσανατολισμός, αλλά και η αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων. Θεωρείτε ότι έχει εκτροχιαστεί αυτός ο προεκλογικός αγώνας? Βλέπουμε έχουν ανοίξει όλα τα μέτωπα, υγεία, παιδεία, πρώην πρόεδροι στο παιχνίδι, έτοιμα για διορισμό υπηρεσιακού υπουργού, οικονομία. Τα πάντα είναι ανοιχτά και σε εμπόλεμη κατάσταση. Ξέρετε, σε κάθε προεκλογική, πέραν της κριτικής που κατά κανόνα ασκείται, το κάθε τι, είτε παραμορφώνεται, είτε παρερμηνεύεται, προκειμένου να δοθεί ευκαιρία να επιτύχουν τους στόχους οι διάφοροι υποψήφοι. Δεν θεωρώ ότι έχει εκτραπεί. Εκτροπή μπορεί να θεωρήσω, και μάλιστα σοβαρότατη, την προσέγγιση υποψηφίων, είτε για να αποσυρθούν, είτε για να εξαγοραστούν. Αυτά είναι αδιανόητα, πρωτόγνωρα, ούτε στο παρελθόν ανάλογα φαινόμενα δεν είχαμε. Αυτό θεωρώ εκτροπή. Τις υπερβολές, όσοι τις επιχειρούν, δυστυχώς υποτιμούν την νοημοσύνη του λαού. Ο λαός σήμερα δεν άγεται και φέρεται από πολιτικές ηγεσίες. Έχει κρίση, έχει δική του πια αντίληψη των πραγματικοτήτων και δεν είναι μέσα από τα fake news, ή τα ψευδείς ειδήσεις δηλαδή, ή την διαστρέβλωση δηλώσεων ή θέσεων που θα επιτύχει. Ο καθένας, ο κάθε πολίτης σήμερα παρακολουθεί ποιες είναι οι θέσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων. Και δεν είναι εύκολο να εξαπατήσεις τον κόσμο λέγοντας, παραδείγματος χάρη, θα διαγράψεις δάνεια, θα κουρέψεις δάνεια, θα πολλαπλασιάσεις συντάξεις, θα πολλαπλασιάσεις μισθούς. Και μάλιστα η συνταγή είναι μέσα από την επιμήκυνση της αποπληρωμής του δημόσιου χρέους. Δηλαδή διατρέχουμε με τα πειράματα και τις υποσχέσεις προκειμένου να επιτύχουμε την αναρρίχηση στην εξουσία, να πάρουμε το κράτος πολύ πιο πίσω από ό,τι ήταν το 2013.
Αυτές οι συνταγές είχαν δοκιμαστεί στο παρελθόν και είναι καλά γνωστά τα αποτελέσματα. Αυτό που θέλει ο κόσμος είναι σταθερότητα, βήματα μετρημένα και σταθερά και συνέχιση μιας δημοσιονομικής πολιτικής που επιτρέπει όχι απλά ισοζυγισμένους προϋπολογισμούς, αλλά πλεονασματικούς προϋπολογισμούς. Μια καλά συγκροτημένη πολιτική που να ενθαρρύνει επενδύσεις και να δημιουργεί τέτοια σταθερότητα και εμπιστοσύνη ή αξιοπιστία στο κράτος που να επιτρέπει την προσέλκυση επενδύσεων και την περαιτέρω ανάπτυξη. Οι αλήθειες πολλές φορές, κύριε Πρόεδρε, είναι σκληρές και μπορεί στον κόσμο να μην ακούγονται καλά. Εσείς που κυκλοφορείτε τώρα όλο αυτό το διάστημα σε όλη την Κύπρο και μιλάτε με τον κόσμο, αυτά που τους λέτε είναι αυτά που ο μέσος πολίτης θέλει να ακούσει ή τις πραγματικότητες για να αντιληφθεί την κατάσταση, πώς ήταν, πώς είναι και πώς μπορεί να εξελιχθεί στο μέλλον? Δεν προχωρώ σε υποσχέσεις. Γνωρίζω πλέον ως εκ της θέσεως τα οικονομικά του κράτους. Ξέρω ότι εκείνο που θα πεις θα πρέπει και να είσαι σε θέση να το κάνεις. Έχουμε να αποδείξει την περασμένη πενταετία ότι διαχειριστήκαμε μια χωρίς προηγούμενο κρίση με σοφροσύνη και αποτελέσματα. Με αποτελέσματα. Ο κόσμος γνωρίζει ποια ήταν η κατάσταση το 2013 και ποια είναι σήμερα. Συνεπώς δεν είναι δια των υποσχέσεων που θα αποσπάσεις ψήφους, αλλά θα αποσπάσεις την εμπιστοσύνη μέσα και από τα έργα που έχουν γίνει και από τον πραγματισμό που σε διακρίνει εις το τι λες. Διότι δεν ισχυριστήκαμε ότι ελύσαμε το σύνολο των προβλημάτων ή ότι σήμερα δεν υπάρχουν προβλήματα. Αντίθετα, τα αναγνωρίζουμε και εκείνο που λέμε είναι ότι μέσα από τους ρυθμούς ανάπτυξης, τη σταθερότητα που παρατηρείται και την προοπτική μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε με αποτελεσματικότητα. Τραβήξατε το αυτή σε υπουργούς που συμμετέχουν στην προεκλογική εκστρατεία? Για ποιο θέμα? Γιατί παραμείνονται το έργο τους? Εγώ σκέφτηκα να διοριστεί κάποιος υπηρεσιακός πρόεδρος. Φαίνεται εκεί οδηγούμαστε. Γιατί αυτό το πρωτόγνωρο που ακούω, γιατί ένας υπουργός έβγαλε σέλφι με μέλη της νεολαίας από την οποία προέρχεται, είναι παρέμβαση τάχα στον προεκλογικό. Αν πήγαινε να βγάλει σέλφι με παιδιά της αριστεράς ή του κέντρου για να τους παρασύρει ή να τους τάξει θέσεις κλπ. Το κατανοώ, είναι κάποια μορφής. Αλλά πέστε μου σας παρακαλώ, σε ποια χώρα ευρωπαϊκή υπάρχει υπηρεσιακός υπουργός ή οι υπουργοί δεν συμμετέχουν ενεργά κατά τη διάρκεια εκλογών ή στην προάσπιση του έργου τους, αν μη τι άλλο, ή του πρωθυπουργού ή της κυβερνήσεως? Μα είναι πρωτόγνωρα τα όσα ακούω στην Κύπρο. Δηλαδή θέλουν να σιωπήσει η κυβέρνηση, να ακούεται ο μηδενισμός μόνο. Έφτασαν στο σημείο να λέμε, μα γιατί οι υπουργοί συμμετέχουν στα πάνελ συζητήσεων? Εάν δέχονται κατηγορίες από πρωίας μέχρι νυχτός, δεν θα υπεραμεινθούν το έργο τους? Θα στείλουν εκπρόσωπο για να μπορεί να λένε όσα θέλουν οι ανθυποψήφοι ή οι εκπρόσωποι των ανθυποψηφίων του Προέδρου? Αυτά τα φαινόμενα μόνο στην Κύπρο μπορεί να ανακαλυφθούν. Είναι, φαίνεται μέσα στην έρευνα, καινοτομία, τις νεοφυείς ιδέες. Είναι και αυτά τα νέα πολιτική κουλτούρα που καλλιεργείται από κάποιους. Είμαστε τρεις εβδομάδες πριν την κάλπη. Τι αντιπροτάσσετε έναντι των αντιποψηφίων σας και πού στοχεύετε στην τελική ευθεία? Αντιπροτάσσω το έργο, αντιπροτάσσω το πρόγραμμα διακυβέρνησης της επόμενης πενταετίας και καλώ όλους να συνεργαστούμε, όποιος και αν εκλεγεί, αυτό θα πρέπει. Εμένα η δική μου πρόταση είναι, πιστεύω πιο αξιοπιστή, γιατί είναι και η τελευταία πενταετία. Δεν θα είμαι ανθυποψήφιος που ζει στο μέλλον. Εάν συνεπώς συνεργαστούμε την επόμενη πενταετία, εκείνοι που θα συνεργαστούν και μέσα από αυτή τη συνεργασία και τη σταθερότητα στην ανάπτυξη που έχουμε δημιουργήσει, είμαι βέβαιος ότι θα παραδώσουμε έναν πολύ πολύ καλύτερο ακόμα κράτος, πολύ πιο σύγχρονο από τη σήμερα και συνεπώς θα δικαιούνται να καρποθούν των αποτελεσμάτων. Έχετε προσεγγιστεί από άλλα επιτελεία εκπροσώπους ενδεχομένως για συνεργασίες στο δεύτερο γύρο? Όχι, ούτε τίθεται τέτοιο θέμα. Κανένας δεν θέλει να
δεν γνωρίζω αν άλλοι το έχουν κάνει μαζί, αφού όλοι θέλουν να φύγω, πώς είναι δυνατόν να προσεγγιστώ για να κάνω συνεργασίες για το δεύτερο μήνα. Τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε. Να διευκρινίσω κάτι, Ανδρέα. Οι ηγεσίες θέλουν να φύγω. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει μια κοινωνική συμμαχία, μια ευρύτερη μάζα πολιτών που αξιολογεί το έργο, θετικά ή αρνητικά το έργο της κυβέρνησης. Και συνεπώς βασίζουμε περισσότερο στην κοινωνική συμμαχία, στους πολίτες, παρά στους πολιτικούς. Και επειδή ξέρουν όλοι ότι θα είναι δύο γύρων οι προεδρικές εκλογές, μετά τον πρώτο γύρο, η επόμενη μέρα είναι λίγο δύσκολη και ο καθένας χρειάζεται να βάλει λίγο νερό στο κρασί του ή περισσότερο νερό, εξαρτάται, προκειμένου να διευρύνεται αυτή τη συμμαχία για να κερδίσει στο δεύτερο γύρο. Εσείς μέχρι πού μπορεί να φτάσετε? Δεν πρόκειται να αποστώ αρχών, τις οποίες υποστηρίζω, χάρη της εξουσίας. Προτιμώ να πάω σπίτι μου και να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία, παρά να κάνω να υποχρεωθώ να υποχωρήσω σε θέματα που πιστεύω ότι πρέπει να υλοποιηθούν, προκειμένου να ικανοποιήσω φιλοδοξία να ξαναείμαι μια πενταετία πρόεδρος. Οι συνεργασίες είναι πάντα απαραίτητες, σε όλες τις χώρες γίνονται. Αλλά πάντοτε στη βάση αρχών και όχι συναλλαγών. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία. Για τη φιλοξενία. Ό,τι καλύτερο εύχομαι στους ακροατές σας και σε όλον ευρύτερα τον Κυπριακό λαό. Σας ευχαριστούμε.